Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Θεού να φωτίζει, να ενδυναμώνει και να χαριτώνει τη ζωή σας. Σας χαρίζει ο Θεός υγεία, πνευματική και σωματική, αλλά προπάντων να σας χαρίζει την επίγνωση της αληθείας, το φως για να πορεύεστε μέσα στα σκοτάδια του κόσμου τούτου. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή τελών και φαρισαίων, όπως λέμε. Εισερχόμεθα σε μία περίοδο πνευματικής επιστρατεύσεως, πνευματικής περισσίωσης. Και ό, μας προέβη, μας μάζει για τον ιερό αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να διαπλέψουμε το πέλαγος του πνευματικού μας αγώνα, για να καθαρθώμεν τις αισθήσεις και τις επιθυμίες, για να κοινωνήσουμε στην αγάπη, στο έλεος, στη φιλανθρωπία και στην οικονομία του Παναγίου Θεού, που έγινε άνθρωπος, εσκήνωσε εν ημίν και διατί των ανθρώπων σωτηρίαν ανέβηκε επί του φρικτού Γολγοθά και άπλωσε τα χέρια για να αγκαλιάσει τα σύμπαντα και που για χάρη μας υπέμεινε τον θάνατο νεκούσια, αλλά και ανέστη εκ των νεκρών για να συντρίψει θανάτου το κράτος. Σε αυτά λοιπόν τα τρισμέγιστα εισερχόμεθα από αυτή την Κυριακή. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό προσεύξεσθε, μας παραθέτει ο Κύριος σε αυτή την υπέροχη παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου. Ο προβολέας των θείων λόγων στερεωμένος με κατεύθυνση το θρησκευτικό προσωπείο αλλά και την θρησκευτική προσωπικότητα. Ο λόγος του σαρκωμένου λόγου σκιαγραφεί την επιφάνεια και αναμοχλεύει τα βάθη. Ο Φαρισαίος είναι ένα προσωπείο που το φοράει ο άνθρωπος στο δημόσιο βίο και το κρατάει και την ώρα που παρουσιάζεται στο Θεό και ανοίγει διάλογο μαζί του. Ο τελώνης από την άλλη είναι μια προσωπικότητα ατόφτια, αυτιασίδωτη, με τις αμαρτίες της, μα και με την απροσποίητη ειλικρίνειά της. Δεν σκέφτηκε να ωραιοποιήσει την ιστορία του και δεν τόλμησε να παρουσιάσει μια πλαστογραφημένη φωτογραφία στον καρδιογνώστη Κύριο και Θεό. Ο Φαρισαίος είχε τον τρόπο να εξαπατάει τους ανθρώπους, να επιβάλλεται σαν γνήσια εικόνα του Θεού. Δεν διέθετε όμως τον τρόπο να πει στο Θεό για την γνησιότητα των αρετών του και να εξασφαλίσει τη θεϊκή συγκατάβαση. Ο τελώνης σκέπαζε με το χέρι τον ντροπιασμένο του πρόσωπο και άφηνε ανεπιτίδευτα να ακουστεί ο θρήνος της καρδιάς του, χωρίς κάλυψη, χωρίς επίχρισμα, χωρίς υπόκριση. «Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξεσθε», λέει ο Κύριός μας, ο Σωτήρας και Λυτρωτής Χριστός. Δεν πρωτοτυπεί ο Φαρισαίος φορώντας το προσωπείο, κρύβοντας την ποιότητα της ψυχής του και προβάλλοντας μια πλαστή επιφάνεια, μια επιδερμική και εικονική πραγματικότητα. Το προσωπείο είναι η μεγάλη εφεύρεση του διαβόλου, η τέχνη που επινόησε για να κρύψει την αποκρουστική φύση του και να πλανήσει έτσι τον ανύποπτο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος ανατόμος της ψυχής, φτάνει στην τολμηρή διατύπωση. Αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Πονηρός και δόλιος, δεν διστάζει να πάρει τη μορφή και τη γλυκύτητα των αγγέλων και την αγαπητική στάση τους. Και το κάνει αυτό για να πλανήσει ακόμη και αυτούς που πιστεύουν στον Θεό και αποτελούν την εκλεκτή μερίδα του Κυρίου των Νυκτιρμών και της αγάπης. Ο πρώτος πειρασμός που σαν παγίδα έστησε ο διάβολος μέσα στην ομορφιά και στην καθαρότητα του παραδείσου ήταν σκέτη προσποίηση και εκδήλωση πλαστού ενδιαφέροντος. Μίλησε στην Εύα σαν φίλος, σαν γνώριμος και της είπε «Άμα φάτε από τον απαγορευμένο καρπό θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Ή αν η μέρα φάγετε από αυτού διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσαστε ως θεοί». Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 5. Και με το πλαστογραφημένο αυτό προσωπείο, με την επίδειξη του ψεύτικου ενδιαφέροντος και με την απατηλή προτροπή, έριξε τους πρώτους ανθρώπους στην περιπέτεια
και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία και στη θλίψη. Τους είπε δηλαδή ότι φάτε από την κτιστή ύλη για να αποκτήσετε άκτιστη ζωή. Αυτό το προσωπείο που ο διάβολος το φοράει μόνιμα, κατάντησε και το εκφραστικό όργανο του πεπτοκότος ανθρώπου. Στον ιστορικό στίβο κυριαρχεί. Οι αλωτριωμένοι άνθρωποι το φορούν με άνεση και με κάφηση και διαλέγονται μεταξύ τους με το πλαστό χαμόγελο ή με τη φτιασιδωμένη εντιμότητα. Η φανέρωση της προσωπικότητας δεν βολεύει. Η πράξη του ειλικρινούς αυτοφανερώματος τρομάζει. Μοιάζει σαν ένα γύμνωμα της ψυχής, σαν μια προσέλευση σε ανάκριση και σε καταδίκη. Και αναζητιέται σαν πρόσφορη λύση η περιβολή του προσωπείου. Η τυποποιημένη ευγένεια, το επίχρησμα της καλοσύνης, η επίδειξη μιας ανύπαρκτης πνευματικής καλλιέργειας και μιας κουλτούρας που περιορίζεται στη φλιαρία. Οι άνθρωποι κρύβουν το χάος, το θολό περιεχόμενο της ψυχής τους και επιδεικνύουν την επιφάνεια, μια εικόνα παιδείας, ήθους, ανωτερότητας. Η τακτική αυτή παρουσιάζεται εμπορεύσιμη. Φαίνεται να έχει πέρασει στις δημόσιες σχέσεις και να ανεβάζει τις μετοχές εκείνου που την χρησιμοποιεί χωρίς κανένα ενδιασμό. Τα αντίγραφα των Φαρισαίων στις οποιασδήποτε ιστορικές εποχές και μέσα στις ποικίλες συνθήκες προκαλούν την εντύπωση με το επίπλαστο ύφος και λασάρουν πότε για ήρωες και για άγιοι. Όμως έρχεται στιγμή που το προσωπείο πέφτει, χτυπημένο από την αδυσόπιτη πραγματικότητα, και τότε εμφανίζεται η ψευτιά και η ασυγχωρητή απάτη. Είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς ολόκληρη τη ζωή του την υποκριτική εμφάνιση, δίχως να σκιστεί η μάσκα και δίχως να ανεβεί από τα έγκατα της προσωπικότητας κάποια αθυμίαση. Άλλωστε, ο ίδιος ο διάβολος που βάζει στο πρόσωπό μας το πλαστό προσωπείο, κάποτε το τραβάει απότομα για να εκθέσει τον άνθρωπο και να τον εξουθενώσει και να τον οδηγήσει στην τραγική απελπισία. Ωστόσο, πέρα από το ενδεχόμενο να σκιστεί το προσωπείο και να φανερωθεί η πραγματικότητα, υπάρχει πρόβλημα ουσίας. Η υποκρισία από τη φύση της είναι αλλίωση και προκαλεί ένα τρομερό διχασμό της προσωπικότητας. Σε κάθε στιγμή, ο άνθρωπος κομματιάζεται, συγκρούεται με τον ίδιο τον εαυτό του, συντρίβεται, νιώθει το προσωπείο να του επιβάλλεται σαν πιεστικό ξένο σώμα και τον μέσα κόσμο του, την αληθινή ύπαρξή του, να καταπλακώνεται από τη δεύτερη θέληση που διαφεντεύει τη συμπεριφορά της επιφάνειας. Αγαπητοί και αγαπητές, σαν να είναι δύο άνθρωποι που αντιμάχονται, ο ένας μιλάει αλλά δεν ακούγεται. Προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί και δέχει μια σκάση που πληγώνει θάνσιμα. Πάλι πειραρχεί, αλλά είναι ολότελα ξένος, τύρανος, ανεπιθύμητος, καταχραστής των θησαυρών της προσωπικότητας και διαφημιστής της κενότητας. Άνθρωποι δύο λοιπόν ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξεσθε, εξοικειωμένοι και χαλασμένοι κι εμείς τολμάμε να παρουσιαστούμε ακόμα και στο Θεό φορώντας το υποκριτικό προσωπείο μας. Ο Κύριος με την αφήγηση στον παραβολικό του λόγο υπογραμμίζει αυτή την πτυχή της υποκρισίας, την πιο τραγική και την πιο παράλογη. Η τάση των Φαρισαίων να επιδεικνύονται και να δείχνουν τη λάμψη της ψεύτικης ευσέβειάς τους στο λαό ήταν γνωστή. Η εντυπωσιακή φορεσιά, οι ασπασμοί στις αγορές, τα μεγάλα φυλαχτά, οι πρωτοκαθεδρίες, οι πρωτοκλησίες, όλα στόχευαν στο να προκαλούν εντυπώσεις και να αυξάνουν την επιρροή στο λαό. Ο Κύριος, σε άλλες φάσεις του έργου του και του κηρύγματός του, αποκαλύπτει τη ψευτιά τους, την υποκρισία τους και τους παραδίδει στην καθολική περιφρόνηση. Όμως τώρα, με την παραβολή του, ψάβει την βαθύτερη πληγή, την υποκρισία που δεν διστάζει να δρασκελίσει τις βαθμίδες του ναού του Θεού και να εμφανιστεί μπροστά στο θρόνο του καρδιογνώστη, του ετάζοντος καρδίας και νεφρούς Κυρίου. Ο Φαρισαίος ανέβηκε στο ιερό να προσευχηθεί,
να παρουσιαστεί στο Θεό ενώπιος ενωπίο, να εγγύσει εκείνον που ετάζει, όπως είπαμε, καρδίας και νεφρούς. Η σκέψη πως ήταν δυνατό εκείνη τη στιγμή να φορέσει προσωπείο και να κρύψει από τον παντογνώστη την παγιωμένη προσωπικότητά του και τις αμαρτίες του ήταν καθαρός παραλογισμός. Ωστόσο το αποτόλμησε, το διέπραξε, σφάλισε τις πύλες της καρδιάς του, απόκρυψε τα πάθη του και τις μικρότητές του και άρχισε να φωτίζει τις ψεύτικες αρετές του και να ρένει το βιβλίο της ιστορίας του με τα φτιαχτιά λουλούδια του αυτοθαυμασμού του. Σταθείς προς αυτόν, ταύτα προσήφιετο, μιλάμε για τον Φαρισαίο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ου κοιμίως περιλυπεί των ανθρώπων, άρπαγες άδικη μοιχή ή και ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Δεν παραχωρεί στο Θεό το δικαίωμα να κρίνει. Δεν εμπιστεύεται με ταπείνωση την ύπαρξή του στο θεϊκό έλεος. Στείνει στη θέση του ειδώλου τον εαυτόν του και αρχίζει να το προσκυνάει. Να αποδίδει στο άτομό του τιμή. Να πλέκει στο κεφάλι του το στεφάνι της δόξας και του θαυμασμού. Μπορείτε να μετρήσετε τη βαρύτητα εκείνης της συμπεριφοράς. Μπορείτε να μετρήσετε τη βαρύτητα της συμπεριφοράς όλων μας που τολμάμε να εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο με το προσωπείο της τελειότητας και της αγιότητας. Έχοντας μια επιτάχυνση στο κατακύλισμα του αυτοθαυμασμού που την πήραμε μέσα στο στίβο του άθεου ανταγωνισμού, κουβαλάμε την αλληλικρίνειά μας και την υποκρισία μας σε αυτό τον ιερό χώρο που είναι η Εκκλησία του Θεού, ο ιερότερος και αγιότερος χώρος του σύμπαντος. Εμείς και ο Κύριος βρισκόμαστε στο χώρο αυτό. Εκείνος έχει σκύψει να ακούσει τον πόνο και τη δέησή μας. Και εμείς έχουμε σταθεί για να εκφραστούμε και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και με αφοσίωση. Άμα φορέσουμε το προσωπείο, τότε ανακόπτουμε το διάλογο και την κοινωνία. Σαν να στείλουμε ένα προκάλημα που μας εμποδίζει να κοιτάξουμε τον αναμάρτητο και που κόβει τη γέφυρα της μεταφοράς του Θείου Ελέους του στην ψυχή μας. Αραδιάζοντας τις αρετές μας ή σηκώντας το κεφάλι με έπαρση, λέμε ψέματα και κάνουμε ειδωλοποίηση του εγώ μας και του εαυτού μας. Αυτοδικαίωση που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στη ζωή. Και καλώντας μετά την αγάπη του Θεού να προστατέψει και να εξασφαλίσει την ευτυχία μας, με τι άλλο από το να καλύψει με το κύρος του και με την ευλογία του την υποκρισία μας, την απίθμενη κακότητά μας. Αγαπητοί και αγαπητές, ας ομολογήσουμε τουλάχιστον τούτη τη στιγμή την ενοχή μας, όλοι μας, και εγώ ο δυστυχής και εσείς που με ακούτε και που με βλέπετε. Μπαίνουμε συχνά στο ναό του Θεού και προσκομίζουμε την τυπική μας ευσέβεια και την επιφανειακή θρησκευτικότητα και το λεκτική συμμόρφωση στο Θείο θέλημα. Και με τα εφόδια αυτά και με τα στοιχεία αυτά της προσωπικής μας ιστορίας, πιστεύουμε πως έχουμε εξασφαλίσει θέση στην οικογένεια του Θεού και πως έχουμε δικαιώματα στην αγάπη Του και στην προστασία Του. Σκεφτείτε το βλέμμα του Κυρίου. Ανακαλύπτει την πλαστότητα του προσωπείου μας. Διαβάζει και την κόλαση της καρδιάς μας και αντί να χαρεί, την παρουσία μας φορτώνεται με λύπη και με πόνο, γιατί δεν είμαστε γνήσιοι και αυθεντικοί άνθρωποι. Η λιτή φράση της σημερινής του παραβολής αποτελεί έκφραση της λύπης του και έλεγχο της δικής μας συμπεριφοράς. Μας το λέει καθαρά. Με ένα τέτοιο προσωπείο δεν ομοποιούμαστε να ζητήσουμε το έλεος του και δεν κατορθώνομαι να φύγουμε δικαιωμένοι από το ναό της παρουσίας του. «Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε», λέει καθαρά. «Θα ταπεινωθεί και θα συντριβεί». Γιατί προκαλεί τον Κύριο και εμπέζει το μυστήριο της θυσίας Του και τη διακονία της αγάπης Του. Άνθρωποι λοιπόν δύο ανέβησαν στο ιερόν, προσεύξαστε. Καιρός να φωτίσουμε το άλλο πρόσωπο της παραβολής, τον αμαρτωλό, μα ακέραιο, τον άνθρωπο της πτώσεως αλλά και της μετανοίας. Ο τελώνης δεν ήταν άμεμπτος,
Ασφαλώς σήκωνε το φορτίο των αμαρτιών του και το ένιωθε βαρύ, όμως δεν φόρεσε μάσκα. Μπήκε στο ναό φορτωμένος και λυγισμένος από το βάρος των σκοτεινών αναμνήσεων, κουβαλώντας την ντροπή και τις τύψεις με μοναδική προσφορά τη συντριβή και το κλάμα, την μετάνοια, και μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έκρυψε το βάθος, δεν στήλυβωσε την επιφάνεια, δεν θέλησε να παρουσιάσει εικονική πραγματικότητα. Μπροστά στα πόδια του Κυρίου έχισε το δάκρυ της μετάνοιας, παρακάλεσε, οικέτεψε. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς και η αγραφή τη συμπεριφορά του με τούτη τη φράση. Ο τελώνης, μακρόθεν εστός, ουκήθελε ουδέτς οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε. Αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ειλικρίνεια κρυστάλλινη. Μετάνοια ζωντανή και δυναμική, διάθεση επιστροφή στο Θεό. Απαλλαγμένη από σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες, δεύτερες σκέψεις. Είναι το δείγμα της γνησιότητας, η ατόφια προσωπικότητα που μπορεί να ανοίξει γόνιμο διάλογο με το Θεό και να γίνει δέκτης του φωτός και της σωτηρίας. Αγαπητοί και αγαπητές μου, στο ναό δεν προσκομίζομαι τη μάσκα μας, ούτε την ρετουσαρισμένη φωτογραφία της επιφάνειάς μας. Παίρνουμε μέσα στο χώρο το φρικτό της παρουσίας του Κυρίου μας. Φέρνουμε την ύπαρξή μας, την ψυχή και το σώμα μας, ολόκληρο το είναι μας, με τις πληγές μας και με την ιστορία μας, με την αλήθειά μας, όποια κι αν είναι. Και ερχόμαστε να παρουσιάσουμε τον Κύριο, να του μιλήσουμε άμεσα, καθαρά, έντιμα, να ζητήσουμε χάρη, να κοινωνήσουμε στο έλεος του, να τον παρακαλέσουμε να μπει στις καρδιές μας, να γίνει γαλήνη μεγάλη, να λουστούμε στην αγάπη του και να φύγουμε λυτρωμένοι με την παρουσία του μέσα στην καρδιά και στην ύπαρξή μας. Μια τέτοια ειλικρινή παρουσία συναντάμε στους εξομολογητικούς στίχους του προφητάνακτος Δαβίδ. Την αμαρτία μου ουκέ κάλυψα, είπα εξαγορεύσω κατέ μου την ανομία μου το Κυρίο και σύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου, λέει στον 31ο ψαλμό. Δεν έκρυψα τίποτα, συνεχίζει αυτός ο γνήσιος άνθρωπος της ιστορίας να αναφέρει. Έβγαλα στην επιφάνεια της πράξης ντροπής. Εξαγόρευσα τα κρίματά μου, απόθεσα στην αγάπη του την ενοχή μου και ο Κύριος με δέχθηκε και με έσωσε. Γιάτρεψε τις πληγές, σήκωσε από την ψυχή μου το βάρος αμαρτίας. Ανοιχτή λοιπόν ύπαρξη, ανοιχτή καρδιά, χώρος ελεύθερος για να μπει και να θρονιαστεί ο Πανάγιος και Πανακύρατος δημιουργός της ζωής, ο Κύριος των απάντων. Μπορείτε να φανταστείτε άρρωστο που αποσιωπά το ιστορικό της αρρώστιας και κρύβει τα έλκη του, τις πληγές του. Ο άρρωστος άνθρωπος, λαχταρώντας τη θεραπεία, αυτοπαραδίνεται στο γιατρό, στο συνάνθρωπο που κατέχει τη σχετική γνώση και την σχετική επιστημοσύνη και μπορεί να του προσφέρει κάποια βοήθεια. Αν η ανάγκη για επιβίωση μας οδηγεί να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον άνθρωπο γιατρό, πόσο περισσότερο η δίψα για λύτρωση και το πάθος για κοινωνία με το Θεό πρέπει να δώσουν στη συμπεριφορά μας τον τόνο της διαφάνειας και της καθαρότητας και της μετάνοιας. Αγαπητοί και αγαπητές, αν παρουσιάσουμε ένα ψεύτικο προσωπείο στο Θεό, το χάσμα ευρύνεται. Η πρόθεσή μας είναι να ξαναχτίσουμε τις γέφυρες της επικοινωνίας, μα το αποτέλεσμα καταντάει δυστυχώς αρνητικό. Η απόσταση γίνεται μεγαλύτερη. Η δυσκολία για προσέγγιση και διάλογο αξεπέραστη. Είναι ένα τραγικό γεγονός αντί να είναι μια δυναμική αλήθεια. Αν παρουσιάσουμε ατόφιο τον εαυτό μας αντιθέτως με λαχτάρα μετάνοιας και με διάθεση υποταγή στο πρόσωπό του, εκείνος θα προσφερθεί σε εμάς και θα μας ανακαινήσει. Η τελευταία φράση της σημερινής παραβολής περιέχει ένα συγκλονιστικό μήνυμα που μας αφορά άμεσα. Ο Κύριος λέει, «Λέγω ημίν, κατέβει ούτως, ο τελώνης δηλαδή, δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού, ηγάρ εκείνος, ο Φαρισαίος». Ο τελώνης δικαιώθηκε, λυτρώθηκε, έγινε καινούριος άνθρωπος, κοινώνησε στην αλήθεια και στη χάρη και πήγε σπίτι του συντροφευμένος από την αγάπη και τη δύναμη του Θεού.
η ανεπιτίδευτη προσαγωγή της προσωπικότητός μας στον Κύριο. Είναι μια πράξη τόσο δυναμική που μπορεί να γίνει σταθμός στη ζωή μας. Να μεταβάλει άρδιν τα πάντα. Να μας ανοίξει την αγκαλιά του Θεού, τη σωτήρια. Να μας εντάξει σαν γνήσια μέλη στην Εκκλησία Του, στο σώμα Του που κεφαλή έχει μόνον Εκείνον. Να μας βάλει στον Παράδεισο από τούτη εδώ τη στιγμή της ζωής μας. Να μεταβάλει την ύπαρξή μας σε παιδί του Θεού. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να ακούσουμε αυτόν τον παραβολικό λόγο, να κατανοήσουμε την ευθύνη μας απέναντι στην αλήθειά μας, στην αιωνιότητά μας και με τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας να αναπλέψουμε το ποτάμι της κακοδαιμονίας, της ατυχίας, του ψεύδους, της ανηλικρίνειας και να αποβούμε θεοφόροι και θεοειδείς. Η χάρις και η ευλογία του Κυρίου εύχομαι να περισκέπει και να ενδυναμώνει όλους μας. Χαίρετε.